Σε κινητοποίηση προχώρησε το πρωί της Δευτέρας το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού, εκφράζοντας την αντίθεσή του στα μέτρα της κυβέρνησης για τον τουρισμό. Αρχικά τα μέλη του συνδικάτου συγκεντρώθηκαν έξω από τις ξενοδοχειακές μονάδες από τις 8.30 το πρωί, ενώ στις 11 το πρωί ένωσαν τις φωνές τους έξω από τον ΑΕΔ. Στη συνέχεια προχώρησαν σε πορεία στην πόλη της Κέρκυρας, κάτι που είχε αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι. Μετά το τέλος της πορείας, τα μέλη του συνδικάτου συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο για να σχεδιάσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους. Και η πορεία είναι η μεγαλύτερη που έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια στην Κέρκυρα. Είναι μια συγκέντρωση εντυπωσιακή η οποία στέλνει σαφέστατο μήνυμα προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας να ξεκάνουν τους ξενοδοχοϋπάλληλους, να διαλύσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, να διασπαθήσουν 24 δισεκατομμύρια τα οποία ετοιμάζουν να μοιραστούν πάνω στα συντρίμια της εργατικής τάξης και μέσα από τη φορολογία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λαού, αυτή η πολιτική τους λοιπόν δεν θα περάσει. Και δεν είναι γιατί το λέμε μονάχα εδώ στην Κέρκυρα. Το είπε και η Ρόδος, το είπε και η Κρήτη, το είπε και η Αθήνα, το λένε όλες οι περιοχές της Ελλάδας που μέχρι σήμερα με δυναμικές πρωτοφανέρωτες κινητοποιήσεις έχουν αντιδράσει στα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά είναι και έτοιμες να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα μέχρι να ανατραπεί η κυβερνητική πολιτική και θα ανατραπεί.